Γεια σας φάνες. Τι εδώ. Καλώς ήρθατε στο Fab Cave μου. Καταρχήν, πήραμε καινούριο PC, έτσι. Από τι αποτελείται το PC? Λοιπόν, το PC αποτελείται από μία μητρική, μία RAM, μία CPU, μία γραφικότητα. Πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ναι, εδώ πέρα αντιδραστήρες, χαμός, ιστορίες. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε την αγάπη μου την υδρόψυξη εδώ, την H80i της Corsair. Το κουτάκι είναι το Corsair 200R. Carbine, ναι, αυτό. Επεξεργαστής 4770K i7 στα 3,5 2 ντιμάκια RAM 8 GB σύνολο κλοκ 9. Λοιπόν, ένα αστέρα σκληρός. Τώρα δεν θυμάμαι τη φάση. Western Digital Green, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα χρόνια έχει? Έχει κάνα τριαράκι χρόνια. Κάπου εκεί πριν έρθει ο φοιτητής. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και βάλε. Anyway, SSD 840 EVO στα 120 GB. Με το που είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου SSD ξενέρωσα, είναι τόσο μικρά, ξέρω εγώ. Μικρά και σκατουλάκια, μαλάκα. Anyway, τροφοδοτικό VS550 έχει ξεμείνει, θα πάρω κάτι καινούργιο λογικά. Το iPhone δεν είναι δικό μου, εγώ δεν χρησιμοποιώ τις μαλακίες. Η κάρτα γραφικών είναι η παλιά μου, σύντομα θα πάρουμε καινούργια λίγα. Στο πόσο? GTS 250. Okay. Κάτι, ξέρω εγώ, ένα γίγα DDR3 έχει, δεν θυμάμαι. Να. Λοιπόν, τι άλλο. Και γενικά το PC φυσάει, γαμάει και δέρνει, το μόνο δηλαδή που θέλουμε είναι μια κάρτα γραφικών. Και πάμε για hardcore gaming, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Το cardboard PC. Το cardboard. Ναι, ο φίλος μας από εδώ, ο Κώστας, lag. Έχει PC, δεν ξέρω, με τρολάρει μάλλον, αλλά μου λέει ότι έστησε PC. Είναι real. Με χαρτόκουτα ρε μαλάκα, χαρτόκουτα. Δηλαδή πήρε το χαρτόκουτο ρε μαλάκα, αυτό εδώ, και έβαλε μέσα. Περίμενε, πρέπει να σου δείξω. What the fuck? Έλα εδώ. Λοιπόν. Άντε γεια, έτσι πήρε το χαρτόκουτο και άρχισε να βάζει. Μέσα, μητρική, ξέρω εγώ. Πλακέτες, μαλακίες, RAM, σκληρούς. Κατάλαβες. Λοιπόν, εκεί είμαι σε φάση τη στο πούτσο. Μου λέει όλα αυτά τα χώρισε μέσα σε ένα τέτοιο κουτί. Το μωρό μου εδώ. Η γυναίκα της ζωής μου, η Samus Aran από το Metroid. Λίγο για retro gaming θα πεις. Retro gaming, τι να πω για retro gaming. Πώς ξεκίνησα με το retro gaming. Γενικότερα. Α. Η αρχή του gaming σου, τα πρώτα παιχνίδια. Η αρχή του gaming, τα πρώτα παιχνίδια. Λοιπόν, τα πρώτα παιχνίδια ήταν κονσόλα, ξεκίνησα με αυτό εδώ παρακαλώ, Super Metroid. Σε PC, αν πάμε σε PC, Duke Nukem, Doom, κάπου εκεί δηλαδή ξεκίνησε η φάση. Και μετά στα 6-7 μου πρωτοείδα το PlayStation, το πρώτο, ναι. Δεν θυμάμαι, έπαιζα ένα racing game, ξέρω εγώ, με 4x4 και κάτι άλλες μαλακίες, αλλά δεν το θυμάμαι καν. Childhood hero. Best childhood hero. That's what I'm talking about. Και επίσης και ο Link, αλλά δεν πολύ μιλάει, ξέρω εγώ. Καλά, ούτε αυτή μιλάει, μετά στο Other M μιλάει. Αλλά ναι, Link και η Samus από εδώ, η κυρία. Και ναι, είναι από τη σειρά Zelda ο Link, δεν είναι η Zelda ο Link. Με μπερδεύουν πολύ. Λοιπόν, γάμω την Παναγία σας. αυτά για το PC. Σύντομα το Outlast θα ανέβει. Κάτι φίξαρα λίγο το μικρόφωνο, θα βρούμε λίγο τρόπο. Επίσης, θα κάνω ένα επόμενο digivlog, στο οποίο θα κάνω ένα μεγάλο shout-out για το cosplay party που θα γίνει 7 Μαρτίου στο Λυκίσκο. Είναι το πρώτο birthday party του group Seras Verve. Ένα γκρουπάκι έχουμε φτιάξει γενικά με τα παιδιά εδώ πέρα, δύο φιλαράκια μου, παρέα κολυτάρια,
Και γενικά προσπαθούμε να μαζέψουμε κόσμο είτε από Θεσσαλονίκη είτε από γύρω γύρω από την Ελλάδα και κυρίως στις Σέρες να μαζέψουμε κόσμο έτσι ώστε να μαζευτούμε έτσι να κάνουμε cosplay, μαλακιούλες κτλ. Εγώ κυρίως δεν δίνουμε κάτι, δεν είμαι τόσο του κουστούμιου, αλλά έτσι θα κάνω ένα shout-out για τα παιδιά, θα το κάνουμε έτσι, ναι. Sponsorship δεν το λες, είναι πιο πολύ χορηγός επικοινωνίας, τι κύριε, βυζιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ευχαριστώ πολύ που έχετε πάλι ξανά για τα 118 subs που σας στο μπούτσο έχουν φτάσει. Ευχαριστώ για όλα. Αυτά. Το PC μία ακόμα, σώτησε το PC ακόμα και πέως. And keep watching. Κλείνουμε. Keep watching, subscribing. Πέως.